Την τελική του μορφή παίρνει το κτίριο που θα στεγάζει τον σταθμό κτέλετου Λακαρτανία στην Αύπακτο και το οποίο βρίσκεται στο χήμαρο του ΣΚΑ. Το κτίριο κόστος 450.000 ευρώ, συν το κόστος διαμόρφωσης των εξωτερικών χώρων, είναι έτοιμο να λειτουργήσει στεγάζοντας τις υπηρεσίες του ΚΤΕΛ σε ένα κόσμιο και πολιτισμένο περιβάλλον. Απομένουν η διαμόρφωση των εξωτερικών χώρων, ήδη τρέχει εργολαβία και σε σύντομο χρονικό διάστημα, σύμφωνα και με τις δηλώσεις του Προέδρου του ΚΤΕΛ του Λακαρνανίας Γιώργου Καψιαμπέτη, θα παραδοθεί στο επιβατικό κοινό. Ναι, όπως είδατε, ο σταθμός βρίσκεται προς το τέλος των εργασιών, οπότε μπορεί σύντομα να δοθεί στην εταιρεία μας, από την κατασκευάστη εταιρεία, ούτως ώστε οι κάτοικοι της περιοχής να εξυπηρετούνται με τον καλύτερο τρόπο. Βρισκόμαστε σε επικοινωνία με τον Δήμαρχο Ναυπάκτου, με τη Δημοτική Αρχή, να συγκεντρωθούν όλα τα λεωφορεία υπεραστικά που διέρχονται από την πόλη της Ναυπάκτου και δημιουργούν το πρόβλημα της έντονης κυκλοφοριακής συμφόρησης. Θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρξει και από την Δημοτική Αρχή τέτοια απόφαση, ούτως ώστε όλοι οι επιβάτες που ταξιδεύουν από την Αύπακτο να έχουν αφετηρία το σταθμό, όσοι φτάνουν πάλι να έχουν αφετηρία το σταθμό και στη συνέχεια να μπορούν να εξυπηρετηθούν με τα αστικά δρομολόγια που έχουμε που διέρχονται μέσα από την Αύπακτο. Όπως τόνισε στην τηλεόραση Λεπάντο ο κ. Καψιαμπέτης, με τη λειτουργία του σταθμού στο ΣΚΑ θα αποσυμφορηθεί η πόλη της Ναυπάκτου από τα λεωφορεία, ενώ ήδη η κοινοπραξία της Λακαρνανίας έχει έρθει σε επαφή και με τα άλλα κτέλ που μεταφέρουν επιβάτες από και προς την Ναύπακτο να μην διασχίζουν την πόλη και να χρησιμοποιούν την περιμετρική. Τα μόνα λεωφορεία που μπορούν να περνούν από την πόλη της Ναυπάκτου είναι τα τουριστικά και τα διεθνών μεταφορών, λέει ο κ. Καψιαμπέτης, φέροντας ως παράδειγμα την κατάσταση που επικρατεί στην πόλη των Ιαννίνων. Η μεταφορά των επιβατών στην Ναύπακτο θα γίνεται με τα αστικά, που και αυτά θα τροποποιήσουν τα δρομολόγια τους, λέει ο πρόεδρος της κοινοπραξίας. Ήταν πολύ σύντομα έτοιμο. Απλά μένει να πάρουμε, γιατί κάναμε μία σύσκεψη εδώ και αρκετό καιρό με τη Δημοτική Αρχή. Θα ξανακάνουμε τις επόμενες μέρες. Περιμένουμε την κίνηση και τη Δημοτική Αρχή ως προς την απαγόρευση της διέλευσης λεωφορείων μέσα υπεραστικών μέσα από την πόλη της Ναυπάκτου. Υπάρχουν και σε άλλες πόλεις τέτοιες αποφάσεις και εφαρμόζονται. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα, το νομό, την πόλη των Ιωαννίνων, όπου υπήρξε απόφαση που απαγόρευε τα λεωφορεία να διέρχονται τα υπεραστικά και τα διεθνών μεταφορών μέσα από την πόλη. Μέσα στην πόλη η πόλη μπορεί να εξυπηρετείται με τα αστικά λεωφορεία και φυσικά και με τουριστικά λεωφορεία. Όσα τουριστικά λεωφορεία έχουν προορισμό την πόλη της Ναυπάκτου, δεν θα τους απαγορεύσει η Δημοτική Αρχή. Εξαιρούνται από τους δρόμους εδώ στις πόλεις τα υπεραστικά και τα λεωφορεία διεθνών γραμμών. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να υπάρξει και νέα σύσκεψη με τη Δημοτική Αρχή της Ναυπακτίας, καθώς υπάρχει το σοβαρό πρόβλημα με το κτέλ Φωκίδας, που επιδιώκει να παραμείνει εντός της πόλης Ναυπάκτου και, όπως σημείωσε ο κ. Καψιαμπέτης, επιθυμούν οι άνθρωποι του να μισθώσουν το ακίνητο που σήμερα χρησιμοποιεί το κτέλ του Λακαρνανίας. Αυτό δεν μπορεί να γίνει και θα πρέπει να υπάρξουν αποφάσεις από τη Δημοτική Αρχή, σημειώνει ο κ. Καψιαμπέτης. Ναι, αντιλαμβάνεστε, από τη στιγμή που η έδρα του νομού του Λακαρνανίας, το κτέλ μάλλον του νομού του Λακαρνανίας, είναι το υπεραστικό κτέλ του Λακαρνανίας και φεύγει από την πόλη για να υπάρξει αυτή η κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση της πόλης, δεν μπορεί να μένει άλλο κτέλ που είναι άλλο νομού προς το κέντρο της πόλης. Αυτή ήταν το αρχικό αίτημα της εταιρείας μας. Αυτό είχε συζητηθεί εδώ και χρόνια όταν ξεκινούσε να γίνει ο σταθμός με τις δημοτικές αρχές. Και το θεωρούσαμε βέβαιο ότι τελειώνοντας ο σταθμός θα συγκεντρωθούμε όλοι εκεί και θα εξυπηρετούνται οι επιβάτες με τον καλύτερο τρόπο. Όμως σε αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον θέλω να πιστεύω, οι πληροφορίες που έχω να μην είναι οι σωστές. Από την άλλη πλευρά, από την πλευρά της Φωκίδας, υπάρχει αντίρρηση στο να έρθουν στο συγκεκριμένο σταθμό και όχι μόνο φέρουν αντίρρηση, υπήρχε την πληροφόρηση για μίσθωμα του υπάρχοντος σταθμού του Λακαρνανίας από το κτέλ Φωκίδος. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι να φύγουμε εμείς από εκεί που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, που είμαστε το κτέλ του νομού, και να στεγάζεται εδώ στις πόλεις, στο κέντρο της πόλης, κτέλ έτερου νομού, ότι δεν το θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει αυτό, δεν το θεωρούμε σωστό.